Το λόγο λοιπόν έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, κύριος Μεϊκόπουλος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2016, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζετε, περιλαμβάνει πιστώσεις για τις βουλευτικές αποζημιώσεις και τις αποδοχές προσωπικού, τις προμήθειες για την λειτουργία των υπηρεσιών, τη συντήρηση και την επισκευή των κτηρίων της Βουλής, καθώς και πιστώσεις που προορίζονται για την προβολή του έργου της Βουλής και την πρόσδεση εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών. Το 2015, ο προϋπολογισμός της Βουλής προέβλεπε δαπάνες συνολικής αξίας 139.922.000 ευρώ. Ο νέος προϋπολογισμός για το 2016 ανέρχεται σε 136.016.000 ευρώ, σημειώνοντας μια μείωση της τάξης των 3.906.000 ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η μείωση αυτή των δαπανών για το μεσοδιάστημα από το 2009 μέχρι και το 2016 αντιστοιχεί σε μια ποσοστιαία μείωση κατά 38,77%. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2016 είναι μειωμένος κατά 4.128.000 ευρώ του στόχου του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Σχετικά με την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, έχω να σημειώσω ότι σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 έχει μία περιστολή δαπανών της τάξης του 2,79%. Αυτή λοιπόν η μείωση αντανακλά την γενικότερη προσπάθεια προσαρμογής στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, με στόχο ωστόσο την διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους βουλευτές και τις υπηρεσίες της Βουλής. Όσον αφορά τώρα την κατανομή των πιστώσεων, οι δαπάνες της Βουλής κατηγοριοποιούνται σε 4 ομάδες. Πληρωμές για υπηρεσίες, προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, πληρωμές μεταβιβαστικές, δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει πιστώσεις για βουλευτικές αποζημιώσεις, αποδοχές των πολιτικών υπαλλήλων της Βουλής και αμοιβές των επιστημονικών συνεργατών, μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό και δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και πιστώσεις για λοιπές υπηρεσίες όπως δαπάνες για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά έξοδα υπηρεσιών, ίδρυυση, φωτισμό και μισθώματα, συντήρηση μισθωμένων κτηρίων. Η συνολική δαπάνη της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στα 124.523.000 ευρώ για το 2016 και είναι μειωμένη κατά 3.648.400 ευρώ σε σχέση με το 2015, όπου η δαπάνη ήταν 128.171.400 ευρώ. Έχουμε δηλαδή μία μείωση της τάξης του 2,84%. Αυτή η μείωση των δαπανών φέτος οφείλεται κυρίως σε μειώσεις που αφορούν την βουλευτική αποζημίωση και τις παροχές προς τους βουλευτές. Ειδικότερα προβλέπεται μείωση κατά 10% της βουλευτικής αποζημίωσης από 1η-1η του 2016, δηλαδή συνολικού ποσού 2.054.000 ευρώ, και κατά συνέπεια μείωση της εργοδοτικής εισφοράς των βουλευτών υπέρ του ΕΟΠΗ κατά 106.000 ευρώ. Δηλαδή η βουλευτική αποζημίωση περιστέλλεται συνολικά κατά 38%, 28% λόγω περικοπών των περασμένων ετών και 10% λόγω της τωρινής μείωσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης γίνεται περιστολή στον βασικό μισθό. Βεβαίως έγιναν μειώσεις στα επιδόματα, όπως χαρακτηριστικά η αποζημίωση για τις επιτροπές που ήταν 292 προκρίσεως ευρώ και είναι πλέον 75 ευρώ. Όσον αφορά στο φορολογικό καθεστώς για την βουλευτική αποζημίωση, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε από 1η-1η του 2016, καθώς επιβάλλεται από τις επικρατούσες συνθήκες. Επιπλέον, η μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης συμπαρασύρει και το επίδομα οργάνωσης γραφείου, καθώς αυτό υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της βουλευτικής αποζημίωσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά 4,9%, δηλαδή συνολικού ποσού 313.000 ευρώ. Κατάργηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των βουλευτών στα θερινά τμήματα, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο 100.000 ευρώ. Μείωση κατά 20% των δαπανών χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα αυτοκίνητα προς τους βουλευτές από 1η-1η
1ου του 2016, καθώς θα γίνουν συμβάσεις με αυτοκίνητα οικονομικότερου τύπου, πετρελαιοκίνητα νέας τεχνολογίας 1.400 έως 1.600 κυβικών, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο 6.555.000 ευρώ. Μείωση των δαπανών για το τίμημα σταθερής τηλεφωνίας κατά 11,5% και το τίμημα κινητής τηλεφωνίας κατά 13,3% από 1ου-3ου του 2016 προς τους βουλευτές. Να σημειώσω ότι η μείωση αυτή δεν συνεπάγεται μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά αντιθέτως αύξηση και εξυγχρονισμό τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή τηλεφωνία. Ακόμη επισημαίνω την πολύ μεγάλη και αξιοσημείωτη προσπάθεια της Βουλής να μπορέσει να εξορθολογήσει το κτηριακό θέμα. Καταρχήν, καταγράφεται μείωση στα μισθώματα κτηρίων κατά 323.000 ευρώ, καθώς έγινε επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων μίσθωσης και μιλάμε για παρατάσεις μισθώσεων ορισμένων κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Βουλής. Όμως, έχουμε και επενδυτικές πρωτοβουλίες στα ιδιόκτητα κτίρια με μια προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών κατά 2.170.000 ευρώ στον κωδικό 0851, που είναι οι αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά και λοιπόν μόνιμων εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποκατασταθούν κτίρια ιδιοκτησίας της Βουλής, δηλαδή για εργασίες αποκατάστασης της Μπερνακίου Βιβλιοθήκης, σε μια προσπάθεια να περάσει στην χρήση της Βουλής του συστήματος επικαλύψεων στις αίθουσες Ολομέλειας Γερουσίας, καθώς και μόνωσης στα παρτέρια του Μεγάρου της Βουλής, καθώς και για εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Βουλής. Γενικότερα, η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Βουλής έχει απότερο στόχο τη σταδιακή αποδέσμευση από τα μισθωμένα κτίρια που στεγάζει τις υπηρεσίες της. Επομένως, το τωρινό κόστος αποτελεί μια μελλοντική απόσβεση λόγω της εξοικονόμησης που θα προκύψει από τη μείωση του αριθμού των μισθωμένων κτηρίων. Η β' κατηγορία περιλαμβάνει πιστώσεις για προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων και υποδομών, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού, ίδρυυσης, θέρμανσης και λοιπού εξοπλισμού, καυσίμων θέρμανσης και κίνησης και λοιπές προμήθειες. Η συνολική δαπάνη της δεύτερης κατηγορίας προϋπολογίζεται σε 6.372.000 ευρώ για το 2016, αυξημένη κατά 374.000 σε σχέση με το 2015. Ωστόσο, η αύξηση η οποία καταγράφεται φέτος είναι μικρότερη από την περσινή αύξηση που είχε γίνει κατά 277.200 ευρώ. Αυτή η αύξηση προκύπτει από την αύξηση στον κωδικό αριθμό 1311, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κατά 240.000 ευρώ, οφειλόμενη στην προμήθεια υλικών για τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού της Βουλής. Την αύξηση στον κωδικό αριθμό 1511, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών κατά 39.400 ευρώ, λόγω του ότι για το έτος 2015 από την προϋπολογιστήσα πίστοση ύψους 132.000 ευρώ, τα 81.400 ευρώ μεταφέρθηκαν στο Αρχηγείο Ελλάς για τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων της Βουλής περίοδου 1ου-1ου του 2014 έως 31-12 του 2014. Άρα στην ουσία δεν πρόκειται για αύξηση. Την αύξηση στον κωδικό αριθμό 1712, προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού κατά 125.000 ευρώ, οφειλόμενη στην πρόβλεψη για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του χώρου του κτηρίου επί της οδού Λένορμαν. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τη συνεισφορά της Βουλής σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις επιχορηγίες της Βουλής σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τις εισφορές της Βουλής σε διάφορους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, τα βοηθήματα σε φυσικά πρόσωπα, τέκνα, πεσό των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος. Η συνολική δαπάνη της τρίτης κατηγορίας ανέρχεται σε 3.621.000 ευρώ και είναι μειωμένη κατά 650.000 ευρώ σε σχέση με την περσινή πίστοση που ήταν 4.271.000 ευρώ. Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει το απεθεματικό της Βουλής, του οποίου η προβλεπόμενη πίστοση για το 2016 παραμένει σταθερή στα ίδια επίπεδα με το 2015, δηλαδή 1.500.000 ευρώ, και κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση διάφορων εκτάκτων αναγκών. Σχετικά τώρα με τον απολογισμό των δαπανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 2014, θα ήθελα να επισημάνω ότι για ακόμη μια χρονιά το αποτέλεσμα του ισολογισμού της Βουλής είναι πλοενασματικό, καθώς οι δαπάνες στο σύνολό τους δεν ξεπέρασαν τα προϋπολογισθέντα ποσά. Ο απολογισμός λοιπόν του έτους 2014 παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του αντίστοιχου προϋπολογισμού και τα κύρια στοιχεία του είναι οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν, οι πιστώσεις που αναλήφθηκαν, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν και οι πιστώσεις που παρέμειναν αδιάθετες. Πιο συγκεκριμένα για το έτος 2014, η
είχαν προϋπολογιστεί και εγκριθεί δαπάνες συνολικού ύψους 141.898.000 ευρώ. Τελικά, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Βουλής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 141.813.800 ευρώ, γιατί αφαιρέθηκαν 84.200 ευρώ με αιτιολογημένες αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονομικών. Συνολικά, το 2014 δαπανήθηκαν 133.855.700 ευρώ και επεστράφησαν από την Βουλή πίσω στον κρατικό προϋπολογισμό 7.958.100 ευρώ. Επιπλέον, επεστράφησε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το ποσό των 3.314,90 ευρώ, το οποίο παρέμεινε τελικά αδιάθετο. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω το εξής. Η επεξεργασία του φετινού προϋπολογισμού για το έτος 2016 κινήθηκε μέσα στο πλαίσιο το οποίο κινείται και ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται η γενικότερη κατάσταση. Έγινε με γνώμονα τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της ειλικρίνειας και της διαφάνειας, χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βουλής, με στόχο συνολικά η Βουλή, το προσωπικό της και οι λειτουργίες της να ευθυγραμμιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο με το κοινό αίσθημα. Στο σημείο αυτό, θα ήταν σοβαρή παράληψη από μέρος μου να μην ευχαριστήσω θερμά το πολιτικό προσωπικό της Βουλής για το σημαντικό έργο που προσφέρουν με μειωμένες αποδοχές στα χρόνια της κρίσης. Η συμβολή τους είναι πολύτιμη στο έργο στο οποίο καλούμαστε όλοι να τα αποκριθούμε μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα μας. Με αυτά τα στοιχεία και με αυτά τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας καλώ να υπερψηφίσουμε όλοι μαζί τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.